Κι όμως είσαι ζωντανή, όλα ζωντανή. Αναστήθηκα. Πάρτε την μέσα, δεν γίνεται να κάνω αυτό, καταλαβαίνετε. Πες μου τι γίνεται τις τελευταίες μέρες μετά από αυτή την οσκαρική, όπως χαρακτηρίστηκε στο Twitter, ερμηνεία. Υπερβολή, εντάξει. Ωραία πήγε η σκηνή, πολύ, από όλες τις απόψεις, σκηνοθετικά, σκηνογραφικά, όλα. Πήρα αγάπη από τον κόσμο, πολύ. Πραγματικά κλαίγατε. Ναι, ο Δημήτρης ξεκίνησε. Μου λέει δηλαδή θα φύγεις και κάπως έτσι ήμασταν πολύ συγκινημένοι και οι δύο. Ναι, είχαμε πάλι τα κλάματα στα αλήθεια. Φέτος ο κόσμος παρακολουθεί αγαπημένα του προγράμματα και ειδικά μέλισσες και σχολιάζει πάρα πολύ στο Twitter. Το Twitter έχει πολύ παλμό. Ναι. Παλιότερα. Με κατακράζανε. Σε κατακράζανε γιατί εντάξει έμπαινες ανάμεσα σε αυτή τη, ναι, τη σχέση. Ναι, όμως είχαν δύο ατάκες σου. Θα είναι και η Ελένη εκεί. Θα είναι και η Ελένη εκεί. Α, ναι, τέτοια λέγανε. Ωραία. Και ποια άλλη. Πατέρα, να σου φέρω κάτι να φας. Πατέρα, έλα να τσιμπήσεις κάτι. Πατέρα, πάρε μια ανάσα. Αλήθεια είναι. Τα έλεγα συνέχεια κι εγώ. Καλά, αυτό με το πατέρα να σου βάλω να φας, το λέγαμε κι εμείς μεταξύ μας για πλάκα. Στο σετ, δηλαδή, εγώ στο Γιώργο το έλεγα συνέχεια και γελάγαμε. Πολλοί λέγανε ότι δεν θέλουμε να φύγει η Θεοδοσία. Στην αρχή λέγανε άντε να φύγει, να τους αδειάσει τη γωνιά. Τώρα θέλανε να μείνω. Τελείωσε εκεί που έπρεπε να τελειώσει. Εσύ είχες φτράπελα σε σκηνή. Πολλές φορές με έπιανε νευρικό γέλιο. Εγώ έχω αυτό το πρόβλημα. Πολύ σοβαρές σκηνές, πολύ δραματικές και εμένα με έπιανε. Αυτό είχα μόνο. Εγώ το προκαλούσα δηλαδή. Με είχαν διώξει από τις Πανελλήνιες επειδή με έπιασε νευρικό γέλιο. Μου λέγανε κορίτσι, μέλα λίγο έξω να πάρεις μια ανάσα. Την απόλυτη ησυχία των Πανελληνίων, ένα κορίτσι φύζηξε τη μύτη, ήταν παλέτη πολύ δυνατά, ρε παιδί μου. Και γελάσανε όλοι. Και εγώ δεν μπορούσα να σταματήσω. Με ποιους δεν έκανες σκηνές? Δεν έκανα καθόλου με τη Δανάη. Και είναι αστείο γιατί η Δανάη είναι όλα τα παιδιά, τα αγαπάω πολύ πραγματικά, αλλά με τη Δανάη δέσαμε πολύ. Δηλαδή είναι μια καινούρια μου φίλη πια. Και δεν είχαμε καμία σκηνή, παρά μόνο μία, νομίζω μία μέρα πριν πεθάνει η Θεοδοσία, που με κοιτάει και στραβά. Λυπάμαι πολύ. Αλήθεια, Θεοδοσία? Γιατί? Τη λέω καλά, ρε παιδί, μια σκηνή έχουμε, με κοιτάς έτσι. Πώς είναι λοιπόν ένα κορίτσι σαν εσένα που δεν είχε έπαφη με την δημοσιότητα, ξαφνικά να βλέπεις και την προσωπική σου ζωή? Σου χρειάζεται τον Γιώργο Γεροντιδάκη. Δεν ξέρω πόσο γελάσατε. Χρειάζεται τον Γιώργο Γεροντιδάκη, έπεσε πολύ γέλιο. Γιατί έτυχε με τον Γιώργο να κάνουμε μαζί διακοπές στο ίδιο μέρος και το λέγαμε. Λέγαμε να δεις ότι θα βγει βρώμα τώρα. Και γελούσαμε μεταξύ μας. Έγινε τελικά. Και επειδή ξέρουμε ότι ήσασταν εκεί και με τους πραγματικούς σας συντρόφους. Ναι. Ήταν ακόμα πιο αστείο. Ναι, ήταν αστείο, ναι. Είδαμε τις φωτογραφίες με τον υπέροχο συντροφό σου. Μοιάζει τόσο πολύ με τον Απόστολο Τότσικα. Αν μοιάζει. Με τον αδερφό του λέγαμε ότι είναι τόσο ίδιοι. Είναι τόσο ίδιοι, είναι πιο ωραίος ο Θανάσης τελικά. Τώρα τι να σου πω. Μοιάζουν, ναι, αδέρφια είναι. Μοιάζουν αρκετά. Είναι δύο όμορφα παιδιά. Είναι στο χώρο πάρα πολύ καλός επαγγελματίας. Ναι, είναι καλός. Σε έκρινε? Δεν έκρινε εμένα. Α, πώς παίζεις έτσι εδώ, α, εδώ πρέπει να κάνεις αυτό. Που εγώ βέβαια θέλω να μου λέει. Μπορεί να σχολιάζαμε μια σκηνή. Γενικά. Ο Θανάσης με βοηθούσε πολύ με τα λόγια βασικά, να τα μάθω. Οπότε. Κρατούσε. Ναι, μου κρατούσε τη γνώμη του τώρα. Σίγουρα, αν είχε να μου πει κάτι, και εγώ μπορώ να. Όπως και με έναν φίλο. Πώς θα ρωτούσα την Δανάη.